δικαίωμα του ανθρώπου, γιατί αυτή εξασφαλίζει την πνευματική του ελευθερία. Αν θέλετε λοιπόν να πληροφορηθείτε αντικειμενικά για το μεγάλο και ζωτικό ερώτημα, πώς εμφανίστηκε η ζωή και ο άνθρωπος στον πλανήτη μας, διαβάστε τα βιβλία του Απόστολου Φράγκου. Από τον Πίθηκο, όλα τα επιστημονικά στοιχεία για την θεωρία της εξελίξεως. Εξέλιξη ή δημιουργία. Όλες οι απαντήσεις για το μεγάλο αυτό ερώτημα. Αρχαιοπτέρυξ. Προϊστορικό ερπετό πτηνό ή νέα περίπτωση απάντηση. Η συνωμοσία της σιωπής. Το βιβλίο που αποκαλύπτει την αλήθεια για το τι ισχυρίζονται οι ίδιοι εξελικτικοί για την θεωρία της εξελίξεως. Η μυθολογία της σύγχρονης γεωλογίας. Το βιβλίο που αποκαλύπτει την παραπλανητική συστηματική προπαγάνδα δογματικών θρησκευτικών ιδεών που παρουσιάζονται ως πορίσματα της επιστήμης. Αποκτήστε κι εσείς τα 5 βιβλία του Απόστολου Φράγκου και πληροφορηθείτε σωστά για τα θεμελιώδη ζητήματα. Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Χαίρετε κατά Θεόν. Πολλές φορές επαναλαμβάνω τον ίδιο λόγο, ότι πρέπει να απολαμβάνουμε τη χαρά που θέλει ο Θεός, που εγκρίνει ο Θεός, που είναι αγνή και αληθινή χαρά, μια χαρά η οποία χαρακτηρίζει ακόμη και τις θλίψεις των πιστών ανθρώπων. Οι πιστοί άνθρωποι γνωρίζουν το μυστικό να χαίρουν ακόμη και στις θλίψεις, γνωρίζοντας ότι οι θλίψεις κατεργάζονται αιώνιο βάρος δόξης. Αυτά λέγει η Αγία Γραφή, και ό,τι λέγει η Αγία Γραφή είναι 100% να εκφραστώ έτσι, 1000% αληθινά. Ερμηνεύομαι, αγαπητοί τηλεθεατές, τον ύμνο της αγάπης, τον ωραιότατο και θελκτικότατο ύμνο που συνέθεσε ο Απόστολος Παύλος για την κορονίδα των χριστιανικών αρετών, για τη βασίλισσα των αρετών, για την αρετή που είναι ο σύνδεσμος της τελειότητος, που δένει δηλαδή τους ανθρώπους με την τελειότητα, για την αρετή που είναι το πλήρωμα του νόμου, η σύνοψη του ηθικού νόμου, για την αγάπη. Ο ύμνος της αγάπης είναι το 13ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής. Ερμηνεύσαμε το πρώτο μέρος του ύμνου και σήμερα θα ερμηνεύσουμε το δεύτερο μέρος του ύμνου της αγάπης. Επειδή μερικοί είναι καινούργοι τηλεθεατές που μας παρακολουθούν, θα επαναλάβουμε συντόμως το πρώτο μέρος που ερμηνεύσαμε στην προηγουμένη εκπομπή και θα αναλύσουμε το δεύτερο μέρος του ύμνου της αγάπης. Ο Απόστολος, αρχίζοντας τον ύμνο της αγάπης, είπε: «Εάν ομιλώ τις γλώσσες των ανθρώπων, όλες τις γλώσσες, και τις γλώσσες των αγγέλων», τρόπος του λέγει, όχι ότι οι άγγελοι έχουν στόματα και γλώσσες, αλλά εννοεί τους απερινοήτους τρόπους με τους οποίους έρχονται σε επικοινωνία μεταξύ τους οι άγγελοι. «Εάν ομιλώ λοιπόν τις γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων ακόμη», λέγει ο Απόστολος Παύλος, «αλλά δεν έχω αγάπη, έγινα χαλκός, ο οποίος βγάζει ένα θόρυβο χωρίς σημασία, ένα κρότο χωρίς σημασία όταν χτυπάτε, και έγινα κύμβαλον αλαλάζων». Θα λέγαμε σήμερα, εάν ομιλώ όλες τις γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων, αλλά δεν έχω αγάπη, είμαι ένας τενεκές ξεγάνωτος, έτσι εκφράζεται ο λαός μας. «Και εάν έχω προφητεία και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν τη γνώση, και αν έχω το προφητικό χάρισμα να ομιλώ με την έμπνευση του Θεού και να αποκαλύπτω μυστήρια του μέλλοντος, γεγονότα του μέλλοντος, και αν ειδώ τα μυστήρια πάντα και αν γνωρίσω όλες τις μυστικές, τις απόκριφες αλήθειες, όλα τα μυστήρια του σύμπαντος και τα μυστήρια του μεταφυσικού κόσμου, και αν έχω πάσαν τη γνώση, εάν είμαι πανδαήμων, πανεπιστήμιος, πάνσοφος αν είμαι,
και αγάπην δε μη έχω, και αν έχω όλη την πίστη ώστε να μετακινώ όρη, αγάπην δε μη έχω δεν είμαι, αλλά δεν έχω αγάπη, δεν είμαι τίποτε, είμαι ένα τεράστιο μηδενικό. Αυτός δεν είναι υπερβολικός λόγος, αγαπητοί τηλεθεατές. Εάν ένας άνθρωπος φύγει από αυτό τον κόσμο με πίστη ώστε να μετακινεί όρη, με γνώση ώστε να είναι παντογνώστης, που δεν είναι δυνατόν, μόνο ο Θεός είναι παντογνώστης, αλλά γίνεται μία υπόθεση, με προφητικές εμπνεύσεις, αλλά δεν έχει αγάπη μέσα στην καρδιά του, αυτός ο άνθρωπος φεύγει από αυτόν τον κόσμο με αξία μηδέν. Και ήταν καλύτερα να μην είχε γεννηθεί στον κόσμο. Και εάν ψωμίσω πάντα τα υπαρχοντά μου και αν παραδώ το σώμα μου ή να καυτίσω με αγάπη δε με έχω, δεν οφειλούμε. Προχωρεί ο Απόστολος και λέγει ότι εάν διαθέσω όλη την περιουσία μου για να θρέψω τους πτωχούς ανθρώπους, και αν ακόμη δεν διαθέσω μόνο την περιουσία μου αλλά και τον ίδιο τον εαυτό μου, και αν παραδώσω το σώμα μου να καυθεί, να καεί, να γίνει θυσία, ολοκαύτωμα, αλλά μέσα στο σώμα δεν υπάρχει καρδιά με αγάπη, δεν υπάρχει ψυχή με αγάπη, δεν ωφελούμε τίποτε από τη θυσία αυτή. Φοβερός λόγος. Η αγάπη είναι η οποία δίνει αξία στα έργα των ανθρώπων. Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται, η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ου καμισχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτή σου, παροξύνεται, ου λογίζει το κακό σου, χέρι επί τη αδικία, συγχέρι δε τη αληθεία. Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Εδώ είναι το υπεροχότερο τμήμα του ύμνου της αγάπης. Ο Απόστολος προσωποποιεί την αγάπη και λέγει, η αγάπη μακροθυμεί, δηλαδή σπλαχνίζεται, έχει ευσπλαχνία, λυπάται όταν βλέπει την ανθρώπινη δυστυχία. Η αγάπη χρηστεύεται, έχει καλοσύνη, κάνει καλοσύνη. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη δεν ζηλεύει, δεν φθονεί. Η αγάπη ου περπερεύεται, η αγάπη δεν αλαζονεύεται, ου φυσιούται, δε φουσκώνει σαν μπαλόνι από ίηση, από υπερηφάνεια, ου κασχημονεί, δεν κάνει άσχημο πράγμα, ου ζητεί τα εαυτής, δεν ζητεί τα ειδικά της συμφέροντα. Ο Χριστός έλεγε σήμερα το αποστολικό ανάγνωσμα, ούχε αυτοήρεσε, δεν έκανε πράγματα που να δείχνουν ότι αρέσει στον εαυτόν του, αλλά έκανε άνθρωπο πράγματα που έδειχναν ότι ήλθε να αρέσει στον πατέρα του προς σωτηρία των ανθρώπων. Δεχόταν ονειδισμούς και δεχτήκε και μαρτύριο χάριν των ανθρώπων. Η αγάπη είναι ανιδιοτελής, δεν αποβλέπει στο δικό της συμφέρον αλλά στο συμφέρον των άλλων. Η αγάπη ου παροξύνεται, όταν ο άνθρωπος που έχει αγάπη θίγεται προσωπικός και ιδίως σε υλικά πράγματα, δεν θυμώνει, δεν εξοργίζεται. Εξοργίζεται μόνο όταν θίγεται η ευσέβεια, ο Θεός, η πίστης. Ου λογίζεται το κακό. Η αγάπη δεν υπολογίζει το κακό που της γίνεται από τους άλλους. Δεν γράφει το κακό στα τευτέρια της. Δεν μνησικακεί, δεν εκδικείται για το κακό που της έγινε από τους άλλους. Ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία. Η αγάπη δεν χαίρει όταν γίνεται κάτι κακό στους άλλους ανθρώπους, όταν συμβαίνουν ατυχήματα, δυστυχήματα. Δεν χαίρει, συγχαίρει δε τη αληθεία. Συμμετέχει στη χαρά για το καλό που γίνεται στους άλλους, για τα ευτυχή γεγονότα των άλλων. Η αγάπη έχει, θα λέγαμε,
αγγελικά αισθήματα, διότι οι άγγελοι δε φθονούν. Οι άγγελοι που φθόνησαν εξέπεσαν. Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Το πάντα εδώ σημαίνει πάντοτε. Το πάντα δεν είναι μόνο με την έννοια του πάντοτε σημερινή λέξη, ούτε μόνο μεσαιωνική, είναι και ελληνιστική. Βρίσκω το πάντα στις παροιμίες με την έννοια του πάντοτε. Η αγάπη πάντοτε στέγει, σκεπάζει το ελάττωμα του αδελφού. Αμάρτημα που ή ελάττωμα προσωπικό του ιδιωτικού βίου, αμάρτημα δεν το διαπομπεύει για να εξευθυλίσει τον αριθμό, τον αδελφό, αλλά το σκεπάζει. Ελέγχει μόνο τα δημόσια σκάνδαλα. Πάντα πιστεύει η αγάπη, χωρίς να είναι εύπιστη, λόγω της καλής της διαθέσεως κλείνει προς το μέρος της αξιοπιστίας του άλλου, να πιστεύει ότι ο άλλος είναι ειλικρινής, φιλαλήθης, αξιόπιστος. Πάντα ελπίζει η αγάπη, πάντοτε ελπίζει στη διόρθωση του αδελφού. Πάντα υπομένει η αγάπη, υπομένει αν έχετε πάντοτε αποβλέποντας τη διόρθωση και στη σωτηρία του αδελφού. Είπε κάποιος, για να αισθανθούμε έτσι το μεγαλείο της αγάπης, αυτά τα λόγια που λέγει εδώ ο Απόστολος για την αγάπη, αντί της λέξεως αγάπη να βάλουμε τη λέξη Χριστός. Ο Χριστός μακροθυμεί, χριστεύεται, ο Χριστός ούζηλει, ο Χριστός ουπερπερεύεται, ου φυσιούται, ου κασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτού, ου παροξύνεται, ου λούγιζε το κακόν, ου χέρι επί τη αδικίας, η χέρι δε τη αληθεία. Ο Χριστός πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Ο Χριστός είναι η αγάπη με αλφα κεφαλαίο, η εσταυρωμένη αγάπη. Προχωρούμε τώρα στο δεύτερο μέρος του ύμνου της αγάπης. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Τι σημαίνει τούτο, αγαπητοί τηλεθεατές? Σημαίνει ότι η αγάπη ποτέ δεν ξεπέφτει, ποτέ δεν χάνει την αξία της. Πάντοτε υπάρχει η αγάπη, ποτέ δεν καταργείται, ισχύει όχι μόνο σε αυτή την πρόσχυρη ζωή, αλλά ισχύει και μετά θάνατον. Άλλες αρετές μετά θάνατον πάβουν να υπάρχουν. Η αγάπη εξακολουθεί να υπάρχει και μετά θάνατον. Και από αυτό φαίνεται πάλι ότι η αγάπη είναι ανώτερη από τις άλλες αρετές, αφού έχει αιώνια διάρκεια. Η αιώνια αγάπη. Ο Χριστός είναι η αιώνια αγάπη και ο άνθρωπος του Θεού έχει και αυτός αιώνια αγάπη. Όχι βεβαίως στο βαθμό που έχει ο Χριστός, που είναι άπειρος Θεός και έχει άπειρη αγάπη, έχει όμως οπωσδήποτε σε σημαντικό βαθμό και ο πιστός άνθρωπος αγάπη, και είναι αιώνια η αγάπη. Αγάπη σε αυτή τη ζωή και αγάπη μετά θάνατον. Είτε δε προφητείε καταργηθήσονται, είτε γλώσσε παύσονται, είτε γνώσεις καταργηθήσετε. Και αν υπάρχουν προφητείες, και υπάρχουν βεβαίως προφητείες, μια ημέρα θα καταργηθούν. Δεν θα υπάρχουν προφήτες, άνθρωποι δηλαδή που θα ομιλούν με έμπνευση του Αγίου Πνεύματος και θα αποκαλύπτουν μυστικά του ουρανού, θα κάνουν αποκαλύψεις ή θα προλέγουν μέλλοντα. Οι προφητείες, οι προφήτες, μια μέρα θα παύσουν. Είτε γλώσσε παύσονται. Και οι γλώσσες, το χάρισμα αυτό της γλωσσολαλίας, να ομιλεί κανείς με το χάρισμα του Αγίου Πνεύματος διάφορες γλώσσες, όπως συνέβαινε στην Αποστολική Εκκλησία, θα παύσουν.
Οι πολλές γλώσσες είναι αποτέλεσμα της συγχύσεως που επέφερε ο Θεός στις γλώσσες όταν οι άνθρωποι με αλαζονικό πνεύμα έκτιζαν τον πύργο της Βαβέλ. Είπα νομίζω και σε προηγουμένη εκπομπή ότι ανεκαλύφθησαν τα ερείπια του πύργου της Βαβέλ. Η δε γλωσσολογία αποδεικνύει ότι αρχικώς υπήρχε ενώτης γλώσσης, υπήρχε μία γλώσσα η οποία διασπάστη σε πολλές γλώσσες. Ότε κατά βάστας γλώσσα συνέχεια διεμέριζεν έθνη ο ύψιστος, ακούμε κατά την εορτή της Πεντηκοστής. Δεύτε καταβάντε συγχαίωμεν αυτόν εκεί τας γλώσσας. Επήλθε η σύγχυση των γλωσσών λόγω της αμαρτίας της υπερηφανίας των ανθρώπων, αλλά στην αιωνιότητα θα πάψουν οι γλώσσες, οι πολλές γλώσσες, διότι εκεί δεν θα υπάρχει σύγχυση. Στην αιωνιότητα θα υπάρχει τελειώτης. Καινούς ουρανούς και καινήν γύρ κατά το επάγγελμα αυτού προσδοκόμεν εν εις δικαιοσύνη κατοικεί, λέγει ο Απόστολος Πέτρος. Περιμένουμε καινούριους ουρανούς, καινούρια γη, νέα τάξη πραγμάτων. Αυτή είναι η νέα τάξη πραγμάτων που λέει ο Απόστολος Πέτρος, όχι αυτή που λένε οι σκοτεινές δυνάμεις. Περιμένουμε καινούριο κόσμο στον οποίο δικαιοσύνη κατοικεί. Εδώ δικαιοσύνη σημαίνει τελειώτης. Δεν υπάρχει στη Βασιλεία του Θεού, στην ουράνια Βασιλεία, καμία ατέλεια. Όλα είναι τέλεια. Είτε γνώσεις καταργηθήσετε. Οι γνώσεις είναι και αυτή ένα σπουδαίο πράγμα. Το δέντρο της γνώσεως παρετήρησε φιλόσοφος και αυτό φύτρωσε μέσα στον παράδεισο, ήταν μέσα στον παράδεισο. Αλλά ο άνθρωπος θέλησε να αποκτήσει τη γνώση επαναστατικό δικαίω και γι' αυτό τιμωρήθηκε. Οπωσδήποτε η γνώση είναι ένα σπουδαίο πράγμα, αλλά τι λέγει εδώ ο Απόστολος? Και η γνώση θα καταργηθεί. Μάθα πείτε στην αιωνιότητα δεν θα γνωρίζουμε, δεν θα γνωρίζουμε το Θεό, τους αγγέλους, τους συνανθρώπους που θα σωθούν, μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, δεν θα γνωρίζουμε, δεν θα έχουμε γνώση? Ασφαλώς θα έχουμε γνώση. Αλλά τότε γιατί ο Απόστολος εδώ λέγει ότι η γνώση θα καταργηθεί? Το εξηγεί στη συνέχεια. Εκ μέρους δε γινώσκουμεν και εκ μέρους προφητεύουμεν, όταν δε έλθει το τέλειον τότε το εκ μέρους καταργηθήσετε. Όταν λέγει λοιπόν ο Απόστολος ότι θα καταργηθεί η γνώση, εννοεί ότι θα καταργηθεί η μερική γνώση που έχουμε τώρα, η ατελής γνώση που έχουμε τώρα, η αμυδρή γνώση που έχουμε τώρα, αυτή θα καταργηθεί διότι θα έρθει το τέλειον, η τελεία γνώση. Η ασυγκρίτως ανώτερη από τη γνώση που έχει ο άνθρωπος και ο μεγαλύτερος επιστήμων και ο μεγαλύτερος σοφός πάνω στη γη. Πότε θα καταργηθεί η γνώση? Όταν έλθει το τέλειον. Το τέλειον έρχεται με τα θάνατον. Ή μάλλον το τέλειον, το τελείως τέλειον να εκφραστώ έτσι, έρχεται κατά τη Δευτέρα Παρουσία και επεκτείνεται στην απέραντη αιωνιότητα. Τότε και ο πιο απλοϊκός άνθρωπος, ο οποίος θα τύχει σωτηρίας, μια τελείως αγράμματη γριούλα, θα αποκτήσει γνώση που δεν έχουν οι μεγαλύτεροι επιστήμονες και σοφοί της γης, αυτοί που κάνουν διαστημόπλια και φτάνουν στους άλλους πλανήτες. Θα αποκτήσει γνώση η αγράμματη γριούλα που είναι πιστή και θα βρεθεί κοντά στο Θεό, στη Βασιλεία του Θεού. Θα αποκτήσει γνώση που δεν έχουν συλλήβδιν όλοι οι επιστήμονες και οι σοφοί της γης. Θα αποκτήσει θεολογία που δεν έχουν οι μεγαλύτεροι θεολόγοι των αιώνων, Απόστολοι και προφήτες και πατέρες και οι δάσκαλοι της Οικουμένης. Δεν είναι αυτά τα λόγια, αγαπητοί μου τηλεθεατές, υπερβολές. Είναι πραγματικά λόγια. Στην Αποκάλυψη διαβάζουμε ότι τα τέσσερα ζώα, τα τέσσερα ζωντανά όντα, δηλαδή τα χερουβίμ,
τα ανώτερα αυτά αγγελικά όντα είναι γεμάτα από μάτια. Όλο το σώμα τους, όπως παρουσιάζονται στην Αποκάλυψη τα Χεροβίμ, εσωτερικός και εξωτερικός είναι γεμάτα από οφθαλμούς, από μάτια. Εμείς οι άνθρωποι έχουμε δύο μάτια, οι άγγελοι έχουν πλήθος μάτια. Τι σημαίνουν το πλήθος μάτια που παρουσιάζονται να έχουν οι άγγελοι στο βιβλίο της Αποκαλύψεως? Σημαίνουν ότι οι γνώσεις που έχουν οι άγγελοι είναι ασυγκρίτως μεγαλύτερη από τη γνώση που έχουν οι άνθρωποι με τα δύο μάτια. Αλλά και οι άνθρωποι στην αιωνιότητα θα είναι όπως οι άγγελοι. Έτσι είπε ο Χριστός. Όσοι σώζονται, όσοι πηγαίνουν επάνω στη Βασιλεία του Θεού, γίνονται εις άγγελοι, ίσοι με τους αγγέλους και αποκτούν τεραστία γνώση, τη γνώση που έχουν και οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι. Η γνώση είναι ένα πράγμα θελκτικό. Πόσα πράγματα αγνοούμε και θα θέλαμε να τα γνωρίζουμε. Και όταν γνωρίζουμε ένα άγνωστο πράγμα, πόση χαρά, πόσο φέλγητρο αισθάνεται η ψυχή μας. Όσο και να προσπαθήσουμε εδώ, δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα. Τα πολλά πράγματα, τα μεγάλα πράγματα, τα αιώνια πράγματα θα γνωρίσουμε και σε βαθμό τέλειο όταν απέλθουμε από αυτόν τον κόσμο. Έχει και ο θάνατος θέλγητρο, ότι απερχόμενος ο άνθρωπος από αυτόν τον κόσμο λόγω του θανάτου ανοίγει τα μάτια του σε ένα άλλο κόσμο και βλέπει μυστήρια αφάνταστα και απερίγραπτα για τον άνθρωπο που ζει σε αυτόν τον πρόσκαιρο κόσμο. Για να δείξει ο Απόστολος Παύλος πόσο μεγαλύτερη είναι η γνώση του μέλλοντος, φέρει ένα παράδειγμα. Θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα και θα συνεχίσουμε. Αγαπητοί τηλεθεατές, μετά το διάλειμμα των διαφημίσεων συνεχίζουμε την εκπομπή μας για τον ύμνο της αγάπης. Είδα στις διαφημίσεις να διαφημίζονται βιβλία τα οποία περιέχουν επιστημονική γνώση. Να διαβάζετε, να διαβάζουμε τα επιστημονικά βιβλία, τα βιβλία που προέρχονται από αληθινούς επιστήμονες, και αληθινοί επιστήμονες είναι πνευματοκράτες, πιστεύουν στην ύπαρξη του πνεύματος, όχι μόνο της ύλης. Αλλά δυστυχώς σήμερα οι άνθρωποι δεν διαβάζουν. Πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι αγαπούν το βιβλίο. Ο επίσκοπος Φλωρίνης, ο πατήρ Αυγουστίνος, είπε ένα πολύ επιτυχή λόγο για τα ενδιαφέροντα του σημερινού ανθρώπου. Οι άνθρωποι σήμερα, είπε, αντί να διαβάζουν βιβλίο, προτιμούν να ακούουν ραδιόφωνο. Αντί να ακούουν, προτιμούν να βλέπουν τηλεόραση. Και αντί να βλέπουν, προτιμούν να τρώνε. Είναι μια ζωώδης κατάσταση στην εποχή μας και είναι αξιοζήλευτοι οι ολίγοι πνευματικοί άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν το βιβλίο και τη γνώση, διότι και η γνώση, είπαμε, είναι ένα σπουδαίο πράγμα. Ας είναι βέβαια πολύ πεπερασμένη η γνώση στην πρόσκυρη αυτή ζωή, πάντως είναι μια γνώση η οποία στη συνείδηση των πνευματικών ανθρώπων κάνει πολλές και πολυθέλγετρες νήξεις για τον άγνωστο κόσμο της αιωνιότητος, για τον υπέροχο κόσμο της αιωνιότητος. Συνεχίζομαι. Ότε ήμην νήπιος, ως νήπιος ελάλουν, ως νήπιος εφρόνων, ως νήπιος ελογιζόμην. Ότε δε γέγονα ανήρ, κατήργη κατά του νηπίου. Οι γνώσεις που έχουμε στην πρόσκυρη αυτή ζωή είναι νηπιώδεις γνώσεις, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Και φέρνει παράδειγμα τον άνθρωπο της νηπιακής ηλικίας, τον εαυτό του. Όταν, λέει, ήμουν νήπιος, σαν νήπιος ελάλουν, σαν νήπιος, σαν νήπιο μιλούσα. Το νήπιο τραυλίζει. Όταν ήμουν νήπιος,
σαν νήπιο εφρόνων, σαν νήπιο σκεπτόμων. Οι σκέψεις που έχουν τα νήπια δεν είναι σοβαρές και σπουδαίες σκέψεις. Όταν είμαι νήπιον, σαν νήπιο ελογιζόμενο, έκανα συλλογισμός σαν νήπιο. Συλλογισμός που πολλές φορές είναι συλλογισμοί, όπως λέμε, παιδαριώδεις. Γι' αυτό τι λέμε για τα παιδιά, για τα νήπια, ότι είναι μωρά, ανόητα δηλαδή, λίγα πράγματα καταλαβαίνουν. Οι γνώσεις που έχουμε σε αυτόν τον κόσμο, εν συγκρίση με τη γνώση που θα έχουμε στην αιωνιότητα, είναι σαν τη γνώση του νηπίου εν σχέση με τη γνώση που έχει ο όριμος άνδρας, ο επιστήμων, ο σοφός. Ότε γέγονα ανήρ, όταν έφυγα από την νηπιακή και από την παιδική ηλικία και έγινα άνδρας, όριμος άνθρωπος, τότε κατήργησα τα του νηπίου. Έτσι, όταν απέλθουμε στην αιωνιότητα, τότε καταργούμε την νηπιώδη αυτή γνώση της παρούσης ζωής και αποκτάμε την τέλεια γνώση της αιωνιότητος. Βλέπουμε ενάρτη διεσόπτρου εν ενίγματι, τότε δε πρόσωπον προς πρόσωπον. Πώς βλέπουμε τώρα τα πράγματα, πώς βλέπουμε τώρα την αλήθεια? Βλέπουμε διεσόπτρου, διαμέσου εσόπτρου, διαμέσου καθρέπτη. Τα κορινθιακά κάτωπτρα, οι κορινθιακοί καθρέπτες φημίζονταν, αλλά όλοι οι καθρέπτες στην αρχαιότητα ήσαν μεταλλικοί καθρέπτες, και οι μεταλλικοί καθρέπτες δείχνουν θαμπά τα πράγματα, τα πρόσωπα, τα αντικείμενα, δίνουν μια θέα αμυδρή των πραγμάτων, των προσώπων. Μέσα σε ένα μεταλλικό καθρέφτη βλέπεις θαμπά αμυδρά. Έτσι βλέπουμε σε αυτή τη ζωή τις μεγάλες αλήθειες και πραγματικότητες. Τις βλέπουμε θαμπά, όπως διαμέσου μεταλλικού καθρέφτου της αρχαιότητος. Έχουμε, με άλλα λόγια, αμυδρή γνώση της αληθείας σε αυτόν τον κόσμο, του Θεού που είναι η αυτοαλήθεια και κάθε μεταφυσικής πραγματικότητος. Τότε δε, όταν έρθει το τέλειον, όταν έρθει η Δευτέρα Παρουσία, θα δούμε πρόσωπο με πρόσωπο. Όταν λέει πρόσωπο με πρόσωπο, να μην νομίσει κανείς ότι θα δούμε το Θεό ακριβώς όπως είναι, διότι ο εκφύσεως είναι αδύνατο να δούμε το Θεό ακριβώς όπως είναι. Η φύση, η ουσία του Θεού είναι αόρατη, ακατάληπτη. Θεόν ουδή σε ώρα και πόποτε. Το Θεό όπως είναι στην ουσία του δεν τον είδε ποτέ κανείς. Ο μακάριος και μόνος δυνάστης, λέγει ο Παύλος για το Θεό, ο μακάριος και μόνος δυνάστης, ο βασιλεύς των βασιλευόντων και κύριος των κυριευόντων, ον ουδή σίδεν ουδέι δίν δύναται, που κανείς δεν είδε το Θεό και ούτε είναι δυνατόν να τον δει όπως είναι στη φύση του, στην ουσία του. Θα δούμε το Θεό με άλλο τρόπο. Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Θα δούμε το Θεό στις ενέργειές του, στην αγάπη του που θα έχει για μας τους ανθρώπους, και θα δούμε το Θεό σαρκωμένο, το Χριστό. Αυτόν θα τον δούμε πρόσωπο με πρόσωπο, όπως τον είδαν οι Απόστολοι μετά την Ανάσταση ένδοξον και κατά τρόπο ανώτερον, πολύ ανώτερον, διότι οι Απόστολοι είδαν τον Χριστό μετά την Ανάσταση όχι όπως ακριβώς ήταν ο Αναστημένος Κύριος, διότι τον είδαν με αυτά τα φθαρτά μάτια, ενώ στη Δευτέρα Παρουσία και οι Απόστολοι και όλοι οι δίκαιοι που θα αναστηθούν για να απολαύσουν τη θέα του Χριστού θα δουν τον Χριστό με τα άφθαρτα, με τα μάτια της Αναστάσεως, κατά τρόπο πολύ ανώτερο από τον τρόπο με τον οποίο τον είδαν οι Απόστολοι μετά την Ανάσταση. Εδώ όταν λέει θα δούμε πρόσωπο με πρόσωπο,
είναι τρόπος το λέγει, σημαίνει ότι θα έχουμε άμεση θεωρία και εποπτεία του Θεού, του Χριστού, του σαρκωμένου Θεού, του μεταφυσικού κόσμου, θα δούμε κατά τρόπο τρανό, λαμπρό, όπως λένε οι ερμηνευτές, εκείνη η γνώση θα μας ικανοποιεί πλήρως. Εδώ και ο μεγαλύτερος επιστήμων και ο μεγαλύτερος σοφός, και Αϊνστάιν αν είναι κανείς, δεν ικανοποιείται από τη γνώση που έχει. Και Σοκράτης αν είναι σαν φιλόσοφος, δεν ικανοποιείται και λέει «Εν είδα ότι ουδέν είδα». Μηδέν είναι αυτά που γνωρίζω μπροστά σε αυτά που δεν γνωρίζω. Το ίδιο λέει και η Παλαιά Διαθήκη. Μόλις εικάζομαι τα επί της γης, τα δε ουράνια, ποιος μπορεί να καταλάβει. Και το πιο ακατάληπτο πράγμα είναι ο Θεός. Και τούτου μόνον από το Θεό είναι καταληπτόν, λέει ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός, η απειρία και η ακαταληψία του. Ότι ο Θεός είναι άπειρος και είναι ακατάληπτος. Παρά τα αυτά όμως, οι γνώσεις που θα έχουμε του μεταφυσικού κόσμου μετά θάνατον και ιδίως μετά τη Δευτέρα παρουσία θα μας ικανοποιεί πλήρως. Να πούμε ότι θα γνωρίζουμε χίλιες φορές περισσότερα από όσα γνώριζε ο Αϊνστάιν ή ο Σοκράτης ή ο Πλάτων, λέμε λίγο. Ασυγκρίτως περισσότερη γνώση θα έχουμε, αφού είπαμε εδώ έχουμε δύο μάτια. Εκεί θα είμαστε σαν τους αγγέλους που είναι γεμάτοι μάτια, γεμάτοι όραση, γεμάτοι θέα, γεμάτοι γνώση. Άρτη γινώσκου εκ μέρους, τότε δε επιγνώσουμε καθώς και επεγνώστην. Τώρα λέγει ο Απόστολος που είμαι πάνω στη γη, γνωρίζω εκ μέρους, εν μέρη, έχω μερική γνώση της αληθείας. Τότε, όταν θα μεταστώ στην αιωνιότητα, θα επιγνώσουμε, δεν λέει γνώσουμε, βάζει και μια πρόθεση στο ρήμα για να επιτείνει την έννοια του ρήματος. Τότε επιγνώσουμε, θα γνωρίσω κατά βάθος, θα γνωρίσω σε μεγάλο, πολύ μεγάλο βαθμό, καθώς και επεγνώστην, κάνει και ένα λογοπαίγνιο, επιγνώσουμε καθώς και επεγνώστην. Θα γνωρίσω κατά τρόπο τέλειο, όπως και με γνώρισε ο Θεός κατά τρόπο τέλειον. Η γνώση μας θα ομοιάζει με τη γνώση του Θεού. Όχι ότι θα είναι ίση, δεν θα είμαστε εμείς παντογνώστε όπως ο Θεός, αλλά η γνώση μας θα ομοιάζει πολύ με τη γνώση του Θεού, όπως ο άνθρωπος ο οποίος έγινε κατ' εικόνα και ομοίωσιν Θεού ομοιάζει με το Θεό, είναι ένας μικρός Θεός. Ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα είναι ο μεγάλος Θεός, ο φύση Θεός, ο εκφύσεως Θεός, και εμείς στη Βασιλεία των Ουρανών θα είμαστε ως πλάσματα κατ' εικόνα και καθομοίωσιν Θεού, ως πλάσματα που καταξιώσαμε τον εαυτό μας με τον αγώνα μας και με τη χάρη του Θεού, θα είμαστε μικροί θεοί, θεοί κατά χάριν. Αλλά όταν ένας είναι Θεός και μικρός Θεός να είναι, είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Ως Θεός θεοί συνέσωμε, λέει για ένα σύμνος της Μεγάλης Εβδομάδος. Ως Θεός ο Χριστός θα είναι μαζί με μας, ο μεγάλος Θεός μαζί με μας, τους μικρούς θεούς, τα χαριτωμένα και θεωμένα πλάσματα. Αγαπητοί αναγνώστε, ο Θεός μας έχει άπειρες δυνατότητες και απέραντη αγάπη προς τα πλάσματά Του. Αν δεν μας αγαπούσε δεν θα μας δημιουργούσε, έτσι λέει η Παλαιά Διαθήκη. Δεν μισεί τίποτε από ό,τι δημιούργησε ο Θεός, και επειδή εμείς είμαστε λογικά όντα πλασμένα για την απέραντη αιωνιότητα και επειδή οι δυνατότητες του Θεού μας είναι άπειρες, έχει ετοιμάσει για μας πράγματα περίγραπτα. Όταν μεταστούμε στην αιωνιότητα θα ευρεθούμε σε τόσο υψηλή θέση ώστε δεν μπορούμε να όχι να περιγράψουμε ούτε απλώς να φανταστούμε
πόσο μεγάλες θα είναι και οι δυνατότητες και οι ιδιότητες που θα δώσει ο Θεός σε εμάς τους ανθρώπους, τα όντα τα θεωμένα και χαριτωμένα που θα γίνουν κληρονόμοι της βασιλείας του. Εδώ θέλω να κάνω μια παρένθεση. Υπάρχουν πολλοί προτεστάντες ή διαμαρτυρόμενοι, όπως αλλιώς λέγονται, αιρετικοί, και οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά, οι πιο ακραίοι αιρετικοί, οι οποίοι φρονούν ότι μετά τους Αποστόλους έπαψαν να υπάρχουν χαρίσματα και θαύματα. Λάθος. Πού νομίζετε ότι στηρίζουν αυτή τη θεωρία τους, αυτή τη διδασκαλία τους οι αιρετικοί, ότι μετά τους Αποστόλους δεν γίνονται πλέον θαύματα και δεν υπάρχουν πλέον χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος? Όχι όλοι οι Προτεστάντες, αλλά πολλοί υποστηρίζουν αυτή τη θεωρία. Την στηρίζουν εδώ σε αυτά τα λόγια που λέει ο Απόστολος: όταν έλθει το τέλειον, τότε θα καταργηθεί η μερική γνώση. Τότε θα καταργηθούν οι γλώσσες, οι προφητείες, τα χαρίσματα. Ναι, αλλά αυτό το χωρίο που επικαλούνται λέει το εντελώς αντίθετο από ό,τι διδάσκουν οι Προτεστάντες. Οι Προτεστάντες διδάσκουν ότι τα χαρίσματα, τα θαύματα είναι μέχρι την εποχή των Αποστόλων, ενώ το χωρίο αυτό λέγει ότι τα χαρίσματα και τα θαύματα φυσικά θα υπάρχουν μέχρι τότε που θα έρθει το τέλειο. Και το τέλειο θα έρθει στη Δευτέρα Παρουσία. Τότε θα δούμε πρόσωπο με πρόσωπο, τότε θα αποκτήσουμε την τελεία γνώση. Το χωρίο που επικαλούνται οι Προτεστάντες είναι εις βάρος τους, είναι εναντίον τους, και απορεί κανείς πως οι άνθρωποι αυτοί, για να αποδείξουν δήθεν ότι τα χαρίσματα και τα θαύματα σταματούν στην εποχή των Αποστόλων, επικαλούνται το χωρίο που λέγει ότι τα χαρίσματα θα υπάρχουν, άρα και τα θαύματα, μέχρι τότε που θα έρθει το τέλειο, είτε μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Και πράγματι μέσα στην Εκκλησία βλέπουμε θαύματα και χαρισματούχους ανθρώπους. Αναφέρω τα ονόματα τριών χαρισματούχων που τους γνώρισα προσωπικώς. Είχαν το διορατικό χάρισμα, το προορατικό χάρισμα, το ιαματικό χάρισμα. Εγώ ο ίδιος προσωπικώς διαπίστωσα τα χαρισματά τους. Εγώ ο ίδιος προσωπικώς είδα θαύματα από αυτούς τους Αγίους Γέροντες της εποχής μας. Είναι ο πατήρ Πορφύριος, είναι ο πατήρ Ιάκωβος και ο πατήρ Παΐσιος. Στην εποχή μας λοιπόν υπάρχουν χαρισματούχοι. Και άλλοι χαρισματούχοι υπάρχουν εν ζωή. Αναφέρομαι τα ονόματα αυτών που απήλθαν στην αιωνιότητα: Πορφυρίου, Ιακώβου, Παϊσίου. Εάν οι άπιστοι δεν είχαν προκατάληψη απέναντι της πίστεως και ήθελαν να ερευνήσουν τα τεκμήρια του χριστιανισμού και ήθελαν να εγκαταλείψουν τη φαύλη ζωή, αναρρύθμιτα επιχειρήματα θα έβρισκαν για να πιστέψουν στον Χριστό και στον χριστιανισμό. Λυπείται κανείς τους αθέους, λυπείται κανείς τους απίστους, λυπείται κανείς τους φαύλους, διότι λόγω υπερηφανίας και προκαταλήψεως και φαυλότητος αδικούν τους εαυτούς των, καταδικάζουν τους εαυτούς τους με αιωνία καταδίκη. Ενώ αν είχαν καλή διάθεση και ταπείνωση και απόφαση να αλλάξουν ζωή και να κάνουν πνευματικό αγώνα, και αν μελετούσαν τα τεκμήρια, επαναλαμβάνω, του χριστιανισμού, θα πίστευαν και θα παραδίδονταν στο Θεό και θα σώζονταν και θα ήταν ευτυχείς και στην άλλη ζωή και σε τούτη την πρόσκυρη ζωή. Νινί δε μένει πίστης, ελπής, αγάπη, τα τρία ταύτα, μίζον δε τούτον η αγάπη. Είπε ο Απόστολος προηγουμένως ότι στο μέλλον θα έρθει η τελεία γνώσης. Η γνώση και η πίστη είναι δύο έννοιες διαφορετικές. Πιστεύω κάτι που δεν το γνωρίζω, αλλά το πιστεύω διότι στηρίζομαι στην ειλικρίνεια, στη φιλαλήθεια του Θεού. Αν το γνωρίζω, δεν χρειάζεται πλέον πίστης. Πίστης χρειάζεται για
πράγματα τα οποία δεν γνωρίζω, αλλά τα παραδέχομαι, διότι στηρίζομαι στη φιλαλήθεια του Θεού. Η δε φιλαλήθεια του Θεού βεβαιώνεται με σημεία μέσα στον χώρο της πίστεως, μέσα στον χώρο της θρησκείας, με προφητείες, με θαύματα, με γεγονότα καταπληκτικά. Μα σήμερα το Ευαγγέλιο που ακούσαμε στους ναούς ανέφερε 3 θαύματα του Ιησού. Θεράπευσε 2 τυφλούς. Έβαλε τα πανάχρατα χέρια του πάνω στα μάτια τους και άνοιξε τα μάτια και είδαν το φως. Έρχονται οι ορθολογιστές, οι άπιστοι, οι άθεοι και λένε παραμύθια. Παραμύθια λένε οι άπιστοι και οι άθεοι. Είναι μεγάλο το θαύμα να ανοίξουν τα μάτια τυφλού και να ειδεί ο τυφλός το φως. Υπάρχει άλλο θαύμα ακόμη μεγαλύτερο. Ποιο είναι το μεγαλύτερο θαύμα? Ότι οι άνθρωποι έχουμε μάτια. Ποιος έφτιαξε τα μάτια? Δεν είναι αυτοί οι δυο μικροί ζωντανοί ήλιοι που είναι εδώ τοποθετημένοι στο μετωπό μας? Αυτά τα δύο μάτια δεν είναι θαύματα? Μπορεί η επιστήμη να φτιάξει ένα θαύμα? Μπορεί να φτιάξει ένα αυτί? Μπορεί να φτιάξει μυαλό? Μπορεί να φτιάξει κύτταρο? Μπορεί να φτιάξει το DNA που έβλεπα προηγουμένως στη διαφήμιση? Εκείνος που έφτιαξε τα μάτια, γιατί δεν τα φτιάξαμε εμείς, τα βρήκαμε έτοιμα, εκείνος δεν μπορούσε να ανοίξει τα μάτια τυφλών? Εκείνος που έφτιαξε το στόμα και τη γλώσσα δεν μπορούσε να δώσει φωνή σε έναν άλαλο, όπως έδωκε στον βοβό, στον κοφό, στον άλαλο του σημερινού Ευαγγελίου? Είναι όλα δυνατά στο Θεό. Ένα Θεό που δημιούργησε τα σύμπαντα από το μηδέν και κυβερνάει δισεκατομμύρια γαλαξίες ή 3 εκατομμύρια κατά άλλους αστρονόμους, είναι όλα δυνατά. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη αφροσύνη, μεγαλύτερη τρέλα από αυτό που λέγεται απιστία ή αθεία. Είναι ο εγωισμός που δημιουργεί την απιστία και την αθεία. Ο άνθρωπος μεθάει από τον εγωισμό και καταργεί το Θεό και ανακηρύσει τον ίδιο τον εαυτό του Θεό και υπέρθεο. Παράδειγμα, οι άρχοντές μας, οι οποίοι κυβερνούν μια γωνιά εδώ του πλανήτου και έχουν μεθύσει από εγωισμό και δεν καταδέχονται καν να αναφέρουν το όνομα του Θεού και να επικαλεστούν το Θεό. Μάλιστα, οι μέρες που κινδυνεύει το έθνος και προκαλείται συνεχώς από τον προαιώνιο εχθρό του, από τα τέκνα της Άγαρ, δεν αναφέρουν το όνομα του Θεού οι άρχοντες. Έχουν καταργήσει το Θεό και έχουν κάνει τον εαυτό τους παραπάνω από το Θεό. Έχουν γίνει υπέρθεοι. Γι' αυτό θα τους ταπεινώσει ο Θεός. Οι γνώσεις, η τελεία γνώσης θα είναι στο μέλλον. Τώρα, λέγει ο Παύλος, μένει πίστης, ισχύει η πίστης. Σε αυτή τη ζωή ισχύει η πίστης. Στη μέλλουσα ισχύει η γνώσης και δεν χρειάζεται η πίστης. Τώρα όμως ισχύει η πίστης, η οποία είναι η ρίζα της πνευματικής ζωής. Πιστεύομαι στις μεταφυσικές πραγματικότητες, στηριζόμενοι στη φιλαλήθεια του Θεού μας. Τώρα επίσης μένει, ισχύει δηλαδή, έτσι νομίζω πρέπει να εξηγήσουμε το μένει. Τώρα ισχύει η ελπής. Ελπίζομαι στα μέλλοντα πράγματα, στα μέλλοντα αγαθά. Αλλά πάνω από την πίστη και την ελπίδα, τώρα και στην απέραντη αιωνιότητα, όπως είδαμε προηγουμένως, ισχύει η αγάπη, η κορυφαία των αρετών. Η πίστης είναι για αυτή τη ζωή. Η ελπής είναι για αυτή τη ζωή. Η αγάπη είναι και για αυτή και για τη μέλλουσα ζωή. Τα τρία ταύτα, αυτά τα τρία πράγματα, πίστης, ελπής, αγάπη. Αυτές οι τρεις κορυφαίες αρετές του χριστιανισμού. Η πίστης, η ελπής, η αγάπη. Η Αγία Τριάδα των αρετών θα λέγαμε. Υπάρχει η δογματική τριάδα, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Και υπάρχει και η δογματική και η ηθική τριάδα. Υπάρχει η δογματική, είπαμε πρώτα, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Και η ηθική τριάδα, η τριάδα των αρετών, η πίστης, η ελπής και η αγάπη. Μια Αγία της πιστεώς μας λέγεται Αγία Σοφία. Και οι τρεις θυγατέρες της, Άγιες,
έχουν τα ονόματα των τριών αυτών μεγάλων αρετών. Πίστης, ελπής, αγάπη. Μίζον δε τούτον η αγάπη. Μεγαλύτερη από τις τρεις αρετές είναι η αγάπη. Και αν θέλαμε να παραστήσουμε τη χριστιανική πνευματικότητα με ένα δέντρο, σε αυτό το δέντρο η ρίζα είναι, σημαίνει την πίστη. Η πίστη πρέπει να παρομοιαστεί με τη ρίζα του δέντρου. Η ελπής πρέπει να παρομοιαστεί με το άνθος του δέντρου. Βλέπεις άνθος, ελπίζεις ότι θα δέσει το άνθος και θα δεις και καρπό. Αλλά το δέντρο δεν υπάρχει για τη ρίζα και για το άνθος, υπάρχει προπάντων για τον καρπό. Η αγάπη αυτή είναι που πρέπει να παρομοιαστεί με τον καρπό. Το δέντρο υπάρχει κυρίως για τον καρπό. Η αγάπη είναι, επαναλαμβάνουμε, η κορυφαία αρετή. Πίστης, η ρίζα του δέντρου. Ελπής, το άνθος του δέντρου. Και αγάπη, ο καρπός του δέντρου. Αγαπητοί μου, έχουμε λόγους αναρρυθμίτους για να έχουμε πίστη, χριστιανική, ορθόδοξη πίστη. Πίστη που είχαν οι πατέρες μας, που έκαναν θαύματα δια της πίστεως. Πίστη που είχαν οι Άγιοι, που θαυματουργούν εν ζωή και μετά θάνατον, και τα ιερά τους λείψαλα θαυματουργούν. Ελπίδα που είχαν επίσης οι Άγιοι της πιστεώς μας, αντιμετώπιζαν πλήθος, δυσκολίες, αντιξοότητες, διωγμούς, περιπέτειες, βασανιστήρια, θανάτους μαρτυρικούς, και δεν απεσιοδοξούσαν, γιατί είχαν την ελπίδα τους στο Θεό της ελπίδας. Κανείς ποτέ να μην απελπίζεται. Οποιασδήποτε δοκιμασίες και αν έχει στη ζωή του, οποιασδήποτε αμαρτίες και αν διέπραξε, να έχει την ελπίδα στο Θεό, και υπεράνω πάντων να έχει αγάπη. Αγάπη προς το Θεό με όλη την καρδιά του, και έπειτα αγάπη προς τον πλησίον, ακόμη και προς τον εχθρόν. Αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σε αυτόν, λέγει η Παλαιά Διαθήκη, και ο Χριστός είπε θα αγαπάμε όχι μόνο τα αγαπητά πρόσωπα, αλλά και αυτούς τους εχθρούς. Για τον άνθρωπο του Θεού αγαπητό πρόσωπο είναι και ο εχθρός ακόμη. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Θα είμαι θα μαζί συν Θεό πάλι την άλλη Κυριακή, αλλά και αύριο τη Δευτέρα ώρα 9 στην εκπομπή του κυρίου Μιχαλόπουλου θα έχουμε διάλογο με ένα προτεστάντι ευαγγελικό. Παρακαλώ να ειδοποιήσετε και άλλους να παρακολουθήσουν το διάλογο, να δείτε τα επιχειρήματα που έχει η Ορθοδοξία και πόσο αβάσιμα είναι τα επιχειρήματα των αιρετικών. Θα είμαι εδώ στο στούντιο 20-25 λεπτά. Όσοι θέλουν μπορούν να τηλεφωνήσουν, να διατυπώσουν τις απορίες τους και να λάβουν απαντήσεις. Χαίρετε, Κύριε.